Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Απόστολο Παπαβασιλείου. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία και σε εσάς και στους συνεργάτες σας και στα παιδιά. Και στους γονείς ενδεχομένως. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Εντάξει, όταν μιλάμε για παιδιά 16, 17 χρονών, 15. Σε όλους τους συγχαρητήρια. Απαιτητικό παιχνίδι. Και με τη ζέστη και με την περίοδο που έγινε και με τη διάρκεια που είχε. Ναι, ήταν ιδιαίτερες συνθήκες. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τι ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς, να πούμε ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που είπατε πιο πριν, στα παιδιά, ακόμα και στους γονείς, γιατί ξαφνικά μετά την καραντίνα βρεθήκαμε να κάνουμε προπονήσεις. Στο επιτελείο, σε όλους αυτούς που συνεισφέραν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά στη διοίκηση και στην ομάδα που μας στηρίζει σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε. Συνδυάστηκε, είχαμε το μυαλό μας, όσο περίεργο και ακούγεται, και με τι γίνεται με την πρώτη ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εντάξει, ελπίζω να πάνε όλα καλά και εκεί. Η εικόνα των ομάδων, Απόστολε, ήταν αυτή που περιμένατε μετά από ένα διάστημα πολύ μεγάλης απραξίας για τα παιδιά. Και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Αυτό που είδαμε χθες. Καταρχάς ήταν εξαιρετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Μετά από 4 μήνες απραξίας και μετά από σε τέτοιες συνθήκες, με τόσους βαθμούς Κελσίου, Ιούλιο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι ο τελικός ήταν συναρπαστικός. Δηλαδή τα παιδιά βγάλαν απίστευτα πράγματα που πιθανόν κανείς μας δεν περίμενε ότι έχουν τέτοια αντοχή. Όσον αφορά την προετοιμασία μας, 4 μήνες πριν εμείς δεν σταματήσαμε. Δουλεύαμε, τα παιδιά είχαν το πρόγραμμά τους. Δουλεύαμε στο κομμάτι της ψυχικής κατάστασης. Δουλεύαμε καθημερινά με τηλεδιασκέψεις, τακτικά τους είχαμε βάλει ασκήσεις, να το πούμε έτσι, ανάλυσης. Είχαμε κάνει πολλές καλές εργασίες. Ήταν και μια ευκαιρία για να δούμε και εμείς παραπάνω πράγματα. Οπότε είχαμε προετοιμαστεί κατά άλλα για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και μας βγήκε σε καλό. Από τα βίντεο που είδαμε και τις φωτογραφίες, το χαρήκατε όλοι σας. Ιδιαίτερα. Και ήταν ένα καλό φινάλε για μια σεζόν δύσκολη, δεν είναι? Ναι, ήταν δύσκολη σεζόν. Το χαρήκαμε γιατί τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ. Έχουν την αγωνία τους, μεγαλώνουν. Θέλουν να εξελίσσονται, θέλουν να παίξουν, να φτάσουν στο υψηλό επίπεδο, να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Και είναι όμορφο να τους βλέπεις να ευχαριστούνται, γιατί στο τέλος μπορείς σε αυτές τις ηλικίες να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και έτσι είναι. Αλλά το ότι δημιουργούν το μέταλλο αυτό του νικητή, ότι είσαι στον ΠΑΟΚ και πρέπει να έχεις νοοτροπία νικητή, έτσι κι αλλιώς, και το έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, είναι κάτι φανταστικό. Και τους βλέπεις μετά στα χαμόγελά τους. Αυτό που δεν ξέρει πολύ κόσμο, Απόστολε, είναι ότι τα περισσότερα παιδιά της ομάδας που είδαμε χθες, εσύ τα ξέρεις από 8 χρονών, από 9, από 10. Από δηλαδή, 9, ναι, είμαστε μαζί από τούτο. Είναι κάτι το εκπληκτικό, εντάξει, να έχεις μια πορεία και ουσιαστικά να παίρνεις ένα πιτσιρίκι 8-9 χρονών και να το φτάνεις στην ηλικία του 16-17, είναι μια πολύ σημαντική πορεία, δεν είναι? Και για σένα και για τα παιδιά, νομίζω το δέσιμο που έχετε ξεφεύγει από προπονητή παίκτη. Έχω την εντύπωση. Ναι, πλέον κρατώντας βέβαια τις ισορροπίες, είναι πλέον κάτι εκπληκτικό και τα περισσότερα παιδιά είναι έτσι, αλλά και τα παιδιά, γιατί η ηλικία αυτή της K17 αποτελείται από 2003 και 2004. Εγώ είμαι του 2004 όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και 2003 ήταν μια ηλικία πάνω. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί, μπορεί να μην ήμουν εγώ προπονητής, είχαν εξαιρετικούς προπονητές δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν δύο χρονιές, ας πούμε, παιδιών που πάντα λέγαμε ότι όταν αυτά τα παιδιά θα φτάσουν, ας πούμε, στην K17, θα είναι το μείγμα αυτό και η ομάδα αυτή θα είναι κάτι το εκπληκτικό, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, έχουν νοοτροπία σωστή, είναι ταπεινά, δουλεύουν σκληρά, είναι πραγματικά, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Και είμαστε χαρούμενοι σαν οργανισμός που όλα αυτά τα χρόνια εκπαίδευσης τα βλέπουμε όχι γιατί κερδίσαμε ένα τελικό, για το πώς παρουσιάστηκαμε στο παιχνίδι. Σε όλους τους τομείς. Πρωτάθλημα πέρσι για σένα και τα παιδιά στην K15, πολλά εκ των οποίων ήταν και χθες στο γήπεδο. Πρωτάθλημα και φέτος. Ωραία είναι να τελειώνει η χρονιά έτσι, για έναν προπονητή, νομίζω. Είναι ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ωραία. Είναι ωραίο και ξαναλέμε, κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για όλους αυτούς τους σκόπους που έχουμε περάσει. Το πιο ωραίο θα είναι να τα βλέπουμε τα παιδιά, όπως παράδειγμα βλέπουμε τον Χριστάκη και τον Τζόλι, να τα βλέπουμε πάνω και να ξεχωρίζουν κιόλας. Τα περισσότερα παιδιά, Απόστολε, που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο, είτε μιλάμε για τον Τζόλι, είτε για τον Τσιγκάρα που έκανε τον ντεμπούτο του, τον Μιχαηλίδη, τα παιδιά που είδαμε στη Σούπερ Λίγκα, τον Τζαούσι, τον Λίρατζι, τον Διαμαντή,
είναι παιδιά που έχει συνεργαστεί μαζί του, τα ξέρει πολύ καλά και φαντάζομαι είναι για, όλα τα, για όλο το team των Ακαδημιών. Είναι κάτι το ξεχωριστό να βλέπει τα παιδιά αυτά να παίζουν στην αντρική ομάδα. Βέβαια, όλα αυτά τα παιδιά που είπατε είναι. Και άλλα είναι παιδιά, παιδιά τα μπορεί οποία... να δικό κάποιο, αλλά είναι φυσικά, πολλά και άλλα, τα παιδιά. Και άλλα. Ο Χατζησαραβός, είναι και άλλα παιδιά εννοείται. Να πούμε τώρα ότι σε φετινή χρονιά πολλά από τα παιδιά αυτά που, που είδατε χθες μέσα στον τελικό είχαν κάνει ήδη προπονήσεις με τον Παύλο. Έτσι. Δηλαδή ο Παύλο ήταν κοντά από την αρχή, έκαναν κάποιες προπονήσεις μαζί τους, κάποια παιδιά παίξανε στην ΚΑΠΑ 19, την πρωταθλήτρια. Τώρα στην, πριν προετοιμαστούμε για τον τελικό, στην προετοιμασία μας για τον τελικό κάναμε κάποια παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 19. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Όλο το team της ΚΑΠΑ 19 έρθει στο γήπεδο για να δει τον τελικό. Δηλαδή είναι κάτι και, και τους ευχαριστούμε κιόλας και το να είναι και ο Παύλο κοντά στα παιδιά αντιλαμβάνεσαι τους δίνει ένα έξτρα. Αυτό πήγαν σε ρωτήσω ακριβώς. Έχεις υπάρξει και συνεργάτης του Παύλου Γκαρσία τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν χθες στο γήπεδο και ο Κώστας Ιωσήφιδης και άλλοι άνθρωποι της ΚΑΠΑ 19. Είναι για τα παιδιά σημαντικό, εντάξει. Είναι μια εμβληματική φιγούρα για όλο τον ΠΑΟ γενικότερα, αλλά πόσο μάλλον για παιδιά 15, 16, 17 χρόνων να βλέπουν τον Παύλο Γκαρσία δίπλα τους. Βέβαια είναι σημαντικό και το πιο σημαντικό σας λέω είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά πέρασαν. Ο Παύλο ήταν όχι απλά ήρθε να δει το παιχνίδι και μέσα στη χρονιά τα γνώριζε τα παιδιά, τα παρακολουθούσε, τους έπαιρνε πάνω στη 19. Κάποια παιδιά παίξανε πιο μικροί, έτσι κι αλλιώς και χθες κυρίως πιο μικροί ήμασταν σε σχέση με τον αντίπαλό μας, αλλά και είχαν πάει και στην ΚΑΠΑ 19 νωρίτερα. Και ο Παύλο φυσικά ναι. Τους χρησιμοποίησε κιόλας. Είναι θα... όλο αυτό είναι κάτι το οποίο εκπαιδεύει τα παιδιά, τα εξελίσσει και τα, τα οριμάζει νωρίτερα. Δεν θα σε ρωτήσω για παίχτες ξεχωριστά από τη δική σου ομάδα τη φετινή, γιατί εντάξει, όντως υπάρχουν 2, 3, 4 παιδιά που έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί αρκετά. Νομίζω ότι είναι άδικο για τους υπόλοιπους, αλλά γενικότερα υπάρχει μπόλικο ταλέντο στην ομάδα αυτή τα τελευταία χρόνια που σιγά σιγά τα παιδιά μεγαλώνουν, αγωνίζονται όλοι μαζί, ανεβαίνουν επίπεδο. Έχει αρκετό ταλέντο και ποιότητα αυτή η ομάδα. Ναι, υπάρχει, ναι. Είναι, έχει ταλέντο και είναι παιδιά εκπαιδευμένα. Βλέπεις παιδιά, ας πούμε, που πλέον σε αυτήν την ηλικία έχει φτάσει σε σημείο γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι από κάποια στιγμή και μετά να έχουν δημιουργήσει, να έχουν δημιουργήσει αυτό το μέταλλο την οτροπία του νικητή που πρέπει να έχει τη μεγάλη ομάδα και ταυτόχρονα να οριμάζουν και τακτικά και στο φυσικό κομμάτι αλλά και τακτικά έτσι ώστε να φτάνουν στην πρώτη ομάδα να, πλέον να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και η β' ναι. Ομάδες που λέμε μεγάλο ωραία, θέμα, ναι, πρέπει, το να το, ακριβώς, πρέπει να το καλύψουμε αυτό και στο τακτικό κομμάτι. Στην ουσία πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά έτσι ώστε να μπαίνουμε στο γήπεδο και να είναι σκεπτόμενοι οι ίδιοι. Να μην χρειάζονται εμάς από τον πάγκο να, να τους καθοδηγούμε. Πέρα από 2-3 πράγματα που θα τους πούμε και ένα πλάνο. Δηλαδή φτάσαμε στον τελικό και πλέον δεν έχεις να τους πεις κάτι. Έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη χρονιά και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ανά πάσα στιγμή, είτε στραβώσει το αποτέλεσμα όπως έγινε πάλι, όπως έγινε και πέρσι, έχουν το σθένος και δεν τους προβληματίζει κάτι. Κάνουν αυτό που πρέπει. Απόστολε, έχω την αίσθηση και το έχω πει και δημόσια τα προηγούμενα χρόνια ότι πολλά από τα παιδιά είχαν σαν σκέψη να παίξουν στον ΠΑΟΚ 2-3 χρόνια, 4 μέχρι την ΚΑΠΑ 19 να πάνε στο εξωτερικό. Φαίνεται να υπάρχει μια στροφή αρχής γινωμένης από φέτος. Η παρουσία του Τζόλι, του Τσιγκάρα και άλλων παιδιών στις προπονήσεις είναι θέμα που κουβεντιάζουν τα παιδιά και μήπως σιγά σιγά αλλάζει λίγο το κλίμα. Όχι ναι, ότι τα παιδιά δεν ήθελαν να παίξουν στον ΠΑΟΚ, αλλά έβλεπαν ότι. Δεν υπάρχει παιδί του ΠΑΟΚ που να παίζει την πρώτη ομάδα. Και σου λέει να παίξει το εξωτερικό, αλλά μήπως αλλάζει αυτό. Τους βλέπεις, το κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Τα παιδιά σαφώς ονειρεύονται και σαφώς θέλουν να παίξουν και στο εξωτερικό. Αλλά εντάξει, λογικό, ναι. πρώτη τους σκέψη, πραγματικά πιστέψτε με, είναι να περάσουν το κατόφλι της πρώτης ομάδας και να παίξουν. Το διψάνε γι' αυτό και το περιμένουν πώς και πώς. Και πραγματικά χαίρονται πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βλέπουμε παιδιά όπως ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει, μην να δικήσουμε κάποιον, mm-hmm. να είναι στην πρώτη ομάδα. Είναι κάτι φανταστικό για μας και είναι βασικά η επιβράβηση, η κύρια επιβράβηση είναι αυτό. Καλά είναι και τα πρωταθλήματα εννοείται, χτίζουν νοοτροπία, χτίζουν μέταλλο, αλλά το κυριότερο είναι να δούμε τα παιδιά πάνω. Το μενού τώρα τι περιλαμβάνει, αποστολή, διακοπές για εσάς και τους συνεργάτες σου. Ναι, νομίζω ότι φτάσαμε. Τελείωσε φέτος, εντάξει. Φτάσαμε σχεδόν 12 μήνες. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και όλοι μάθαμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Καλό ήταν αυτό που είδαμε καινούργια πράγματα. Τώρα είναι ξεκούραση γιατί σε 20 μέρες θα ξεκινήσει κάπου 19, λίγο πιο μετά ή κάπου 17. Τα παιδιά είναι μονίμως
θέμα να ξεκουραστούν και κυρίως πνευματικά, ψυχοπνευματικά, ναι, για να ετοιμάσουν την επόμενη χρονιά. Γενικότερα, σαν πρωτάθλημα φέτος της ΚΑΠΑ 17, όπως ήταν οργανωμένο, ήταν πρωτάθλημα OK από όλες τις απόψεις? Γίνονται βήματα προς τα μπροστά σε αυτά τα πρωταθλήματα ή έχουν αδυναμίες ακόμα? Σε διαιτητές, σε γήπεδα, σε οργάνωση, δεν ξέρω. Τα γήπεδα, όταν ταξιδεύεις σε άλλες έδρες, τα γήπεδα δεν είναι πάντα τα καλύτερα και οι καταστάσεις, αλλά και αυτό εμείς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε, κάνοντας την προπόνηση και ό,τι λείπει από τη διοργάνωση, ας πούμε, προσπαθούμε να το καλύψουμε μέσα από τις δικές μας προπονήσεις. Ευτυχώς, ναι, εμείς το ξαναλέω και το έχουμε ξαναπεί και είναι καλό να λέγεται, γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ό,τι χρειάζεται τη διοίκηση για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι καλά, τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν σίγουρα ασύλληπτο, αλλά το να υπάρχουν δομημένα τεχνικά team και φυσιοθεραπείες και αποθεραπείες και γήπεδα και ό,τι έχει ένας επαγγελματίας να το έχει και ένας παίκτης ΚΑΠΑ 15, είναι όντως ασύλληπτο, εντάξει. Για να τα λέμε όλα, δεν είναι κάτι που είναι. Που το έχουν όλες οι ομάδες, μπορεί να μην το έχει καμία άλλη πέρα από τον Ολυμπιακό ενδεχομένως. Βέβαια, και όχι και άλλα κομμάτια και σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή το κομμάτι της ανάλυσης, όχι όσον αφορά να λύσει έναν αντίπαλο, απλά να τους δείξεις πώς πρέπει να προσεγγίζουν ένα παιχνίδι και να βρίσκουν τις λύσεις οι ίδιοι μόνοι τους και να αναλύουν έναν αντίπαλο πλέον οι ίδιοι μόνοι. Δηλαδή, μέσα στο lockdown, ας πούμε, κάναμε κάτι τέτοιες εργασίες που πραγματικά αν τις έβλεπε κάποιος, πώς αναλύαν τα παιδιά πλέον έναν αντίπαλο και ένα παιχνίδι, ήταν κάτι εκπληκτικό και εμείς δεν πιστεύαμε. Είχαμε κάποιες προσδοκίες, αλλά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας αυτό που βλέπαμε. Και για να μην μιλήσουμε για διατροφολόγους και ψυχολόγους και ακόμα και καθηγητές για τα μαθήματά τους, όσα παιδιά μένουν στην εστία του ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι μια δομημένη κατάσταση, πάρα πολύ καλά. Μακάρι να γίνει ακόμα καλύτερη. Φαντάζομαι υπάρχουν τα περιθώρια πάντα να γίνεις καλύτερος. Πάντα, όσο καλός και να είσαι. Αλλά και για τον κόσμο είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει την ομάδα να παίρνει πρωταθλήματα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σαφώς και. Γιατί είμαστε ο ΠΑΟΚ, είμαστε και σαφώς μετράει και αυτό έτσι. Και τα παιδιά πρέπει να ξέρουν, και αυτά τα παιδιά είναι μια φρουνιά, όπως και τα προηγούμενα που είναι στην πρώτη τώρα είναι φρουνιές παιδιών, οι οποίες έχουν μάθει ότι, okay, μας ενδιαφέρει η μεθοδολογία, ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά όλα αυτά συνδυάζονται και με αποτέλεσμα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πρέπει να κερδίσει. Ωραία. Νικητή. Καλές διακοπές να σου ευχηθούμε και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και να τα ξαναπούμε στο επόμενο πρωτάθλημα. Τι να γίνει παράδοση, εντάξει, κάθε χρονιά να σηκώνεις πρωταθλήματα και να οδηγείς έτσι τις πιτσιρικάδες σε διακρίσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Παπαβασιλείου, προπονητής ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη φετινή σεζόν.